ένταλμα σύλληψη σε βάρος του δεύτερου άνδρα που συμμετείχε μαζί με τον 73χρονο κοσμηματοπόλη στο ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου, γνωστού ακτιβιστή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αναμένεται να εκδοθεί με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν πρόκειται για ιδιοκτήτη καταστήματος, τακτικό θαμώνα ή κάτοικο της περιοχής, καθώς φαίνεται να έχει μια οικειότητα και γνωριμία με τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπολίου. Όλες οι απαντήσεις που θα αλλάξουν την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένονται σήμερα το μεσημέρι με την νεκροψία νεκροτομή του άτυχου νεαρού, από την οποία θα προκύψουν τα αίτια θανάτου. Αν ο θάνατος οφείλεται σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σίγουρα οι κατηγορίες αναμένεται να μετατραπούν σε θανατηφόρα σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από αμέλεια. Παράλληλα, κινείται εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί αν και οι ενέργειες ακινητοποίησης και αφοπλισμού του 33χρονου από τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας ήταν οι απαιτούμενες χωρίς υπερβολές. Διαπιστώνεται ένα χτύπημα με πτυσσόμενο γκλοπ στην πλάτη του 33χρονου και στη συνέχεια ακινητοποίηση από 4 αστυνομικούς για να του πάρουν το κομμάτι γυαλί από το χέρι.